Κυρία Χριστοπούλου, ένα ζήτημα το οποίο το συζητούσα μάλιστα τις προηγούμενες μέρες που είχα εδώ το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι σε αυτήν την Ευρώπη. Ενώ όλοι συμφωνούν ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εξαιρετικά κρίσιμο. Πληθωρισμός, κλιματική κρίση, όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί γίνεται αυτή η στροφή και καθημάς έως ένα βαθμό. Γιατί γίνεται αυτή η στροφή προς την άκρα δεξιά, παραδείγματος χάριν, και δεν συγκινούν περισσότερο τα οράματα της αριστεράς, εγώ θα πω και της κέντρο-αριστεράς, μιας και αναφέρθηκα και στους σοσιαλιστές. Γιατί δηλαδή δεν υπάρχουν ισχυρά, όπως εσείς. Νομίζω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι το ισχυρότερο, το μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτή η αναλογία μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα? Καταρχάς, πριν περάσω στο ερώτημά σας, να μου επιτρέψετε κάποια σχόλια, επειδή έχουν ανοίξει πολλά θέματα. Πρώτα, για κυρία, θα ήθελα να πω, επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση σε σχέση με την νεολαία και τους φοιτητές, ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήδη δόθηκε το πρώτο μήνυμα των φοιτητών με πανσπουδαστική πρώτη δύναμη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, γκρεμίζοντας για άλλη μια φορά την κυβέρνηση. Το αμφισβήτησε λίγο η Δάπνο του Φουκού, αλλά. Κάθε χρόνο το αμφισβητεί, αλλά υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία, υπάρχουν φορευτικές επιτροπές που υπογράφουν τα πρακτικά. Οπότε, όσο και να το αμφισβητεί η κυβέρνηση και η παραταξή της, δεν αλλάζει. Οι φοιτητές έστειλαν το πρώτο τους μήνυμα, που είναι μήνυμα αμφισβήτηση. Σχεδόν κάθε χρόνο όμως, κύριε Χριστοπούλου, γίνεται αυτό. Αυτό είναι από την πλευρά σας. Άρα δηλαδή δεν πρέπει να ακούγεται ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα. Από όλες τις παρατάξεις που έχουν αναγνωρίσει το αποτέλεσμα είναι. Όχι, πέραν της ΔΑΠ, έτσι είναι. Όλοι. Να περάσω όμως και στα επόμενα ζητήματα. Επειδή υπάρχουν. Επειδή. Καθιερώνεται de facto, γιατί είναι πραγματικότητα και το ξέρουν και οι φοιτητές. Αλλά για να περάσω και στα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να με διακόπτετε. Μπορείτε να πάρετε το λόγο αργότερα και να πείτε. Εγώ μιλάω με συγκεκριμένα δεδομένα. Υπάρχουν. Όσο γίνεται κόσμια. Εγώ δεν έχω θέμα, μου αρέσει ο ζωντανός διάλογος. Ας ολοκληρώσει όμως η κυρία Χριστοπούλου. Επειδή όμως έχουμε ανοίξει αρκετά θέματα και νομίζω ότι όλα αυτά που συζητάμε σήμερα πρέπει να γίνουν κριτήριο ψήφου για το λαό σε 12 μέρες από σήμερα που είναι οι ευρωεκλογές. Πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου και η σφαγή στην Παλαιστίνη, που εξελίσσεται 8 μήνες τώρα, και όλα τα κόμματα εδώ της Ελλάδας που έχουν στηρίξει την πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ψηφίσματά της και έχουν αναγνωρίσει το δικαίωμα δήθεν στην αυτοάμυνα στο Ισραήλ, έχουν ευθύνη για τη σφαγή που γίνεται κάτω στην Παλαιστίνη. Και εδώ είναι φυσικά σε αυτά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άσχετα αν τώρα με διάφορα τρίκ προσπαθεί ο κ. Κασελάκης να πείσει ότι στηρίζει. Αλλά την ίδια ώρα που ο ίδιος άνθρωπος βγαίνει και μιλάει για ιερή αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα που πρόκειται για ένα κόμμα που ξέρουμε τις σχέσεις που είχε, το Μακελάρι που ονομάζουν Νετανιάχου οι λαοί, τον ονομάζει και τον αποκαλεί Μπίμπι. Νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι μια κοροϊδία. Ο λαός ξέρει, οι λαοί σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο έχουν βγει μπροστά και διαδηλώνουν. Τώρα, και σε σχέση με το ζήτημα της αποχής, πριν πάω και στο θέμα της ακροδεξιάς που αναφέρετε. Πάνω σε αυτό εμείς να λέμε ή να το αφήσουμε. Στο δεύτερο γύρο θα απαντήσετε. Να ολοκληρώσει για να πάω στον κύριο Παπαχατζή. Ναι. Λίγο, τρέξτε το απλώς λίγο πιο γρήγορα για να προλάβετε να μιλήσετε όλοι και αρκετά. Με διακόπτουν, τόσο πιο σύντομα θα τελειώσω. Για το ζήτημα της αποχής, εμείς λέμε και καλούμε και το λαό να σκεφτεί ότι επειδή αισθάνεται μια αμφισβήτηση, μια αγανάκτηση απέναντι στην πολιτική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποχή αυτή δεν μπορεί να το εκφράσει αυτό, γιατί το έχει δοκιμάσει και τελικά μπορεί να ερμηνευτεί την επόμενη μέρα όπως ο καθένας θέλει. Αντίθετα, την αμφισβήτησή του αυτή, την αγανάκτησή του, την οργή του, μπορεί να την εκφράσει με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, που την επόμενη μέρα θα είναι εδώ για να προετοιμάσει το λαό, για να τον οργανώσει, να οργανώσει τους αγώνες του και να είναι μπροστά απέναντι σε όλα αυτά που θα αντιμετωπίσει. Και τέλος, ένα σύντομο σχόλιο για να ολοκληρώσει σε σχέση με την ακροδεξιά. Εμείς θεωρούμε ότι ο λαός σωστά κάνει και ανησυχεί για την άνοδο της ακροδεξιάς, όμως δεν μπορεί να επαφείται. Μα εγώ δεν λέω ότι ανησυχεί, κυρία Χριστοπούλου. Όχι, όχι. Λέω ότι στην Ευρώπη όλοι στρέφονται προς την ακροδεξιά και όχι προς ιδεολογίες όπως η δική σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη όμως γι' αυτό, γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει επίσημη πολιτική της τη θεωρία των δύο άκρων, την ταύτιση του κομμουνισμού με τον φασισμό, τροφοδοτεί τέτοιες πλευρές. Ή όταν, για παράδειγμα, η ίδια αυτό η είναι μια ένα η συζήτηση Ένωση που γίνεται στην Ευρώπη, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν υπάρχει εξομοίωση, δεκαετίες ολόκληρες.
τώρα γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια αυτή τη στροφή προς την ακροδεξιά. Εμείς βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη οι λαοί μιλάνε και μιλάνε και με τους αγώνες τους, με τεράστιες εργατικές κινητοποιήσεις. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση... Και μετά πάνε οι Γάλλοι και ψηφίζουν Λεπέν, κυρία Χρυσή. Σχεδόν στα μισά κράτη-μέλη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τα κομμουνιστικά κόμματα, τα κομμουνιστικά σύμβολα. Γι' αυτό μιλάμε, έτσι. Άρα έχει μένος απέναντι σε αυτή την ιδεολογία, γιατί ξέρει ότι είναι αυτή που μπορεί να είναι η πραγματική απάντηση. Εμείς καλούμε το λαό να στηρίξει το ΚΚΕ σε 9 Ιούνιου στις ευρωεκλογές απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, των λόμπι, της ακρίβειας. Μια πολιτική που ο λαός την έχει ζήσει στο πετσί του και δεν χρειάζεται τώρα να περιγράψουμε και γνωρίζει ότι με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο που παίρνονται αντιλαϊκές αποφάσεις, τις οποίες μαζί συνδιαμορφώνουν όλα τα κόμματα, είναι κοφαντικά και αποκαλυπτικά τα ποσοστά κοινής ψηφοφορίας και συμφωνίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Απέναντι σε αυτά θα βρίσκεται το ΚΚΕ, θα αποκαλύπτει, θα προετοιμάζει το λαό και τους αγώνες του και θα βρίσκεται φυσικά και μπροστάρης στον αγώνα του, στον δρόμο, εκεί που ανατρέπονται όλες αυτές οι αντιλαϊκές αποφάσεις.